Συναντήσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικήτα. Λοιπόν, για τον θεσμό που αφορά τον συνήγορο του ασθενούς, τα είπατε με τον υφυπουργό παρά τον πρόεδρο, σωστά? Σωστά, πολύ σωστά. Είχαμε συνάντηση την εβδομάδα που μας πέρασε. Είχαμε δει στο σύνολο τα θέματα του θεσμού. Έχουμε καταρχήν συμφωνήσει ότι εκείνα τα οποία μας ενοχλούσαν θα τα ξαναδούμε και θα δούμε ακριβώς το πώς θα λειτουργήσει πλέον ο θεσμός, και αυταπόδεικτα πλέον όλες εκείνες οι ανησυχίες έχει παραδεχτεί και το Προεδρικό, ότι όντως θα πρέπει να υπάρξει σωστή διαφοροποίηση ώστε το νομοσχέδιο να είναι σωστό για τον λόγο τον οποίο θα γίνει. Κύριε Παπαδόπουλε, άρα ο πρόεδρος τι σας είπε μέσω του συνεργάτη του? Ότι θα προχωρήσει, θα αλλάξει, θα γίνει όπως αρχικά σχεδιάστηκε αυτός ο θεσμός ή όχι, κύριε Παπαδόπουλε? Λογικά επανερχόμαστε στον αρχηγό του σχεδιασμού, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις είχαν παρουσιαστεί μέσα στο νομοσχέδιο. Και τα βασικά κομμάτια τα οποία διαφοροποιήθηκαν θα επανέλθουν. Δηλαδή, ο συνήγορος του ασθενούς, ναι, μεν θα υπάγεται κάτω από την Γενική Ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας, αλλά θεσμικά πλέον θα δίδει καθαρά αναφορά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φεύγει άρα το κομμάτι του υπάλληλος, όπως είχε διαφοροποιηθεί. Οι λειτουργοί θα δίνουν, ναι, μεν αναφορά στα νοσοκομεία τους, αλλά απευθείας πλέον θα υπάγονται κάτω από τον συνήγορο του ασθενή, και όλα τα υπόλοιπα ο διορισμός θα γίνεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα όλα εκείνα τα οποία φανήκαν ότι πάνε να διαφοροποιήσουν το νομοσχέδιο επανέρχονται. Εμείς έχουμε δεσμευτεί. Δηλαδή, εξηγήστε μου λίγο, με λίγα λόγια, πότε θα προσφεύγουμε σε αυτό το συνήγορο? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που πλέον θεσμικά θα υπάρχει αυτή η λογική, οτιδήποτε θα άπτεται θεμάτων ασθενών, είτε εντός είτε εκτός του συστήματος, και από καθημερινά προβλήματα τα οποία μπορεί να παρουσιάζονται μέχρι εξειδικευμένα προβλήματα τα οποία μπορεί να παρουσιάζονται, πλέον ο θεσμός του συνηγόρου θα είναι εκεί για να τα βλέπει, να τα αντιμετωπίζει, να τα προωθά, και εκεί και όπου χρειάζεται να επεμβαίνει θεσμικά πάντα για να μπορεί να βρέθεται η οποιαδήποτε λύση και οπωσδήποτε σύντομη λύση πάνω στα θέματα που θα προκύπτουν. Μάλιστα. Και πότε, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Φαντάζομαι πρέπει να διοριστεί και κάποιος που θα είναι επικεφαλής αυτού του θεσμού. Δηλαδή, τώρα έγινε αυτή η σύσκεψη στο Προεδρικό. Τι άλλο θα γίνει για να δούμε πότε υλοποιείται αυτός ο θεσμός? Ναι, η λογική είναι ότι περιμένει τώρα το Προεδρικό να επανέλθουν οι οργανωμένοι ασθενείς, να επανέλθει ο ΣΑΚ πίσω. Στην ουσία, να επαναφέρουμε εκείνα τα κομμάτια τα οποία είχαν σπάσει το πάζο. Να ενημερωθεί επίσημα πλέον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και από εκεί να δοθούν οι οδηγίες απευθείας πλέον προς το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει άμεσα η κατάθεσή του στην Βουλή των Αντιπροσώπων για να προχωρήσει από νομοσχέδιο σε νόμο, και ελπίζουμε αυτό να το έχουμε να γίνει πριν τις θερινές διακοπές της Βουλής. Άρα με το... Μα τι, τώρα δηλαδή έμεινε ένας μήνας, δεν ξέρω πότε κλείνει η Βουλή. Ναι, εδώ είναι ακριβώς ο χαμένος χρόνος που εχάσαμε, και εδώ είναι που να προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτόν τον χαμένο χρόνο. Άρα εσείς, θεωρώ ότι εντάξει, αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι ανέφικτο, κύριε Παπαδόπουλε. Και εμείς την ίδια γνώμη έχουμε, όμως τουλάχιστον από πλευράς δικής μας θα το προσπαθήσουμε, θα καταθέσουμε ανάμεσα εκείνα τα οποία χρειάζονται και θα δούμε εάν πράγματι θα προωθηθεί όπως έχει λεχθεί. Θα το δούμε. Μάλιστα. Έχουμε τις ίδιες ανησυχίες μαζί σας. Λοιπόν, άρα περιμένουμε να δούμε τελικά και αυτός ο θεσμός για να βελτιώνεται η όλη κατάσταση. Να μην περιμένει. Φαντάζομαι, αν περιμένω 3-4-5 μήνες για μια επέμβαση, πάω στο συνήγορο και μου δίνει λύση. Αν υπάρχει ιατρική αμέλεια, πάλι θα πάω στο συνήγορο για λύση? Όχι, αν υπάρχει ιατρική αμέλεια, εκεί πλέον το κομμάτι είναι εμπίπτει καθαρά σε επαγγελματίες υγείας. Ο θεσμός στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να προωθήσει το όποιον θέμα υπάρχει, αλλά χωρίς να μπορεί άμεσα να παρέμβει, διότι εκεί είναι διαφορετικό το κομμάτι και διαφορετική θα είναι η προσέγγιση. Μιλάμε για νομικά σημεία πλέον, για θέματα τα οποία θα άπτονται ιατρικών αποφάσεων, κάτι που θεσμικά δεν θα μπορεί άμεσα ο συνήγορος να συμβάλλει ή να συμμετέχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Γεια σας.